Καλή σας μέρα. Δυστυχώς όταν ακούμε, ακόμα και αυτοί που δεν ασχολούνται με το θέμα, όταν ακούνε ένα 8ο θάνατο από γρίπη α, είναι λογικό να υπάρχουν ερωτηματικά, προβληματισμός και αγωνία και φόβος. Δυστυχώς. Ναι. Σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστο να ακούς για δυσάρεστες εξελίξεις στο πεδίο της υγείας. Είναι λυπηρό. Από την άλλη, έχουμε φέτος, από ό,τι φαίνεται, μια πιο έντονη κατάσταση όσον αφορά την εποχιακή γρίπη. Μας ήρθε πιο νωρίς, κορυφώθηκε σε πιο ψηλά επίπεδα η δραστηριότητά της και πιο νωρίς. Συνεχίζει να είναι ψηλή τώρα, αν και χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν 3 εβδομάδες η δραστηριότητα της γρίπης. Και από τη στιγμή που έχουμε ακόμα δραστηριότητα της γρίπης ψηλή, από τη στιγμή που νοσηλεύονται σοβαρά περιστατικά στα νοσοκομεία, δυστυχώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να έχουμε και νέα θύματα. Δεν έχει τελειώσει δυστυχώς η εποχή της γρίπης. Πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε, ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει από πολύ ήπια κλινική εικόνα που να την περάσει κάποιος στο σπίτι σαν κοινό κρυολόγημα με ανάπαυση υγρά και αντιπυρετικά, αλλά μπορεί να προκαλέσει και σοβαρή εικόνα, πολύ πιο σπάνια βέβαια θα προκαλέσει την πολύ σοβαρή εικόνα, που μπορεί να έχει και επιπλοκές. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, όπως όλοι μας έχουμε καταλάβει, έχουν χιλιάδες προσβληθεί από τη γρίπη. Δεν είναι, και κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Εκείνο που τα περιστατικά τα οποία θα είναι πολύ σοβαρά, θα είναι πολύ λίγα αναλογικά με το πόσοι προσβάλλονται από γρίπη. Ναι. Επομένως δεν είναι κάτι που εμπνέει πανικό. Δεν σημαίνει ότι όποιος νοσήσει θα καταλήξει σε σοβαρό περιστατικό αυτό που λέτε. Νοσοκομείο. Αλλά τι είναι, κυρία Κολλιού, αυτό που κάνει κάποιους να φτάνουν ακόμα και στο θάνατο λόγω γρίπης α? Ναι, οπότε έχουμε δει από τα περιστατικά που αναλύουμε κάθε χρόνο, αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή από τι συμβαίνει αλλού, η τεράστια πλειοψηφία των περιστατικών που νοσούν σοβαρά είναι άτομα με άλλες νοσηρότητες, με άλλα προβλήματα υγείας τα οποία προϋπήρχαν. Ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι οι λεγόμενες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που θα πρέπει κάθε χρόνο μέσα στο φθινόπωρο, πριν δηλαδή ξεκινήσει, ιδανικά πριν ξεκινήσει η εποχή της γρίπης, η οποία ξεκινά συνήθως τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, θα πρέπει να έχουν κάνει το εμβόλιο τους για την επόμενη σεζόν. Ναι. Φέτος το εμβόλιο, όπως έχει αξιολογηθεί από μεγάλες χώρες όπως ο Καναδάς, είναι ένα πολύ καλό εμβόλιο. Έχει προστατέψει αποτελεσματικά άτομα τα οποία το έχουν κάνει. Επομένως, ακόμα και τώρα θα πρέπει ή θα μπορεί κάποιος ο οποίος έχει άλλα υποκείμενα νοσήματα να εμβολιαστεί για την γρίπη. Ναι. Τώρα όσον αφορά τα εμβόλια, επειδή υπήρξε έλλειψη, έχουμε έτσι επαρκή αριθμό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Κοιτάξτε, ποτέ δεν είχαμε 0 εμβόλια. Εντάξει, στον ιδιωτικό τομέα φυσικά κάθε χρόνο τελειώνουν νωρίς. Με αποτέλεσμα οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα να αγοράζουν από τις κρατικές, από τα κρατικά νοσηλευτήρια, από τα φαρμακεία των κρατικών νοσηλευτηρίων. Φέτος είχαμε και πάλι ένα μαξιλαράκι, ένα απόθεμα των 5.000 για λόγους ασφάλειας, το οποίο έχουμε κάθε χρόνο. Ναι. Και το οποίο καταστρέφουμε αν δεν χρησιμοποιηθεί. Αυτό το απόθεμα έχει ουσιαστικά σχεδόν χρησιμοποιηθεί. Μας μένουν, υπάρχουν κάποιες μικρές ποσότητες. Ναι. Υπάρχουν κυρίως στα μεγάλα νοσοκομεία, στα κέντρα εμβολιασμού ενηλίκων. Αλλά όπως και να το κάνουμε, την επόμενη εβδομάδα, αρχές προς μέσα της επόμενης εβδομάδας, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την πολύ μεγαλύτερη ποσότητα που θα μπορεί όποια ομάδα του πληθυσμού ευάλωτη, όποιος ανήκει μάλλον σε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, να το κάνει. Αυτή θέλει, κυρία Κολλιού, θέλει και πόσες μέρες θέλει από τη στιγμή που θα κάνει κάποιος το εμβόλιο να ενισχύσει τα σώματά του, που θέλει καμιά δεκαριά μέρες? Ναι, θέλει τουλάχιστον 10 μέρες, ναι, για να θεωρήσουμε. Ναι, αλλά είμαστε ακόμα στη δραστηριότητα της γρίπης. Δηλαδή, μάλιστα, έχει νόημα να εμβολιαστεί κάποιος ακόμα και τώρα, θα τον προφυλάξει. Να ρωτήσω κάτι. Κάποιος που είναι σε φάση γρίπης, ήπια, ναι, και μπορεί να κάνει το εμβόλιο? Όχι, δεν έχει νόημα, μάλιστα, για θεραπεία. Είναι καθαρά προφύλαξη. Προφύλαξη. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω, άτομα τα οποία είναι 65 χρονών και πάνω, θα μπορούν να πάρουν το εμβόλιο
με μόνη επίδειξη της πολιτικής τους ταυτότητας για επιβεβαίωση της ηλικίας βασικά στα κέντρα εμβολιασμού ενηλίκων, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να γράφονται, να συνταγογραφούνται από γιατρό και μετά να πηγαίνουμε το εμβόλιο τους, να πηγαίνουμε άλλο με τη συνταγή στα κέντρα εμβολιασμού ενηλίκων να το κάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Να πούμε και λίγο για άλλα μέτρα προφυλαξής. Να πούμε λίγο και τα μέτρα, αλλά ξέχασα να ρωτήσω τα βαριά περιστατικά που έχουμε τώρα, την εικόνα, θέλω να μου πείτε, την εικόνα την κλινική που έχουμε όσον αφορά τα περιστατικά που έχουμε μέσα. Κοιτάξτε, μέχρι και χτες το απόγευμα είχαμε γύρω στα 11 περιστατικά σε μονάδες εντατικής ή σε τμήματα με σοβαρή κλινική εικόνα. Από εκεί και πέρα θα δούμε σήμερα πώς διαμορφώνεται η εικόνα μας. Είμαστε, όπως λέμε, σε εποχιακή έξαρση και θα περιμένουμε ότι θα έχουμε και τώρα περιστατικά τέτοια. Μάλιστα. Εκείνο ήθελα να ολοκληρώσω τις οδηγίες προφύλαξης, ναι, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να προστατευτεί κάποιος από την γρίπη. Είναι δηλαδή αυτό που κάνει ο ίδιος για τον εαυτό του ή για τους άλλους. Και αυτό είναι, αν είναι άρρωστος και δίχω εσκαρνίζομαι, θα βάλω χαρτομάντιλο στο πρόσωπο, το οποίο θα πετάξω μετά στο καλάθι των αχρήστων και θα πλύνω τα χέρια μου. Mm-hmm. Το πλύσιμο των χεριών είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ο ιός επιβιώνει στις εκκρίσεις πολλές ώρες και με τον τρόπο αυτό μολύνονται και επιφάνειες γύρω του ασθενούς, αλλά και άτομα τα οποία τυχόν βρίσκονται στην ακτίνα γύρω από τον άρρωστο. Είναι επομένως, τόσο εύκολο, κυρία Κολλή, είναι τόσο εύκολο αυτό να αποφύγουμε τουλάχιστον μία πηγή προβληματική που είναι τα Ακριβώς. χέρια μας. Είναι τόσο απλό αυτό και πρέπει να το κάνουμε. Ακριβώς. Μα είναι στοιχειώδης κανόνες υγιεινής τους. Μας φαίνεται στο δημοτικό σχολείο. Έτσι, έχετε δίκιο. Απλά πρέπει να τους ανασύρουμε, να τους θυμηθούμε και να τους εφαρμόζουμε. Και το άλλο φυσικά είναι ο καλός αερισμός των χώρων. Πρέπει να ανοίγουμε παράθυρα, πρέπει να ανανεώνεται ο αέρας μέσα στο δωμάτιο, έστω και με θέρμανση. Επομένως, θα πρέπει να δίνουμε την πολυτέλεια στον εαυτό μας να αναπνέουμε καθαρόν αέρα. Και από την άλλη, όταν είμαι άρρωστος, δεν θα πάω στη δουλειά μου, θα μείνω μέχρι να γίνω καλά. Αν είναι άρρωστο το παιδί μου, θα αποφύγω να το στείλω στον νηπιαγωγείο, θα κάνω ό,τι μπορώ να το κρατήσω στο σπίτι μέχρι να αποθεραπευτεί. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ βασικό. Έχετε δίκιο. Ναι. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για τη χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Μακάριο Νοσοκομείο. Θα πάμε στην Παιδιατρική Κλινική. Εκεί είναι...